Ευρωεκλογέ 2024, στην τελική ευθεία λοιπόν, και πάμε να συνομιλήσουμε με έναν από του νεότερους ευρωβουλευτέ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Ελληνική Λύση συγκεκριμένα, τον ε, κύριο Εμμανουήλ Φράγκο. Καλησπέρα σα κύριε Φράγκο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στου τηλεθεατές σας. Σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πείτε μα ε, καταρχά λίγα πράγματα για τον εαυτό σα. Παρουσιαστείτε λίγο στο κοινό που μα παρακολουθεί. Εντάξει, εγώ είμαι ο νεότερος Έλληνας Ευρωβουλευτής. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ελληνική Λύση από το 2019. Είμαι κτηνίατρος, κατάγομαι από την ΧΙΟ και όλα αυτά τα χρόνια που η Ελληνική Λύση εκπροσωπεί και την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Έλληνε στο Εθνικό Κοινοβούλιο έχω δώσει και έχουμε δώσει ως κόμμα έναν τεράστιο αγώνα και θεωρώ ότι στις ερχόμενες ευρωεκλογέ θα αποτυπωθεί πλήρω ε, η εκτίμηση και η ανταμοιβή κατά κάποιο τρόπο από τον κόσμο για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει και για αυτή που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε με τον ίδιο και με μεγαλύτερο ρυθμό και ένταση. Κύριε Φράγκο, παρότι είσαστε νέος και νησιώτης, έτσι σαν και εμάς, ε, Πληροφορούμε ότι έχετε βραβευτεί από το πολίτικο για το γεγονός ότι έχετε καταθέσει τις περισσότερες ερωτήσεις από όλους τους ευρωβουλευτές στο ευρωκοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Πείτε μου κάτι. Ε, ε... Είναι 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 αλήθεια αυτό το οποίο ε, αυτή τη στιγμή καταθέτω. Έτσι ακριβώς ε, ήμουν πρώτος στην κατάθεση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων μεταξύ όχι μόνο των Ελλήνων αλλά όλων των Ευρωβουλευτών στο σύνολο των 705 Ευρωβουλευτών. Καταθέσαμε ερωτήσεις ε, για μία σειρά αποζητήματα από τον πρωτογενή τομέα, την εξωτερική πολιτική, την παράνομη μετανάστευση, την οικονομία και την εθνική και την ευρωπαϊκή. Χρησιμοποίησαμε πλήρως αυτό το εργαλείο που μας δίνεται ε, δεν θέλω να δείξω κατά κάποιο τρόπο ότι είμαι μετριοπαθή, αλλά θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήμουν υποχρεωμένο να κάνω. Για παράδειγμα, θα έπρεπε περισσότερο να μιλούν και να αιτιολογούν το γιατί κάποιοι δεν κατέθεσαν τόσε ερωτήσει ή κατέθεσαν το ένα έκτο των ερωτήσεων. Ε, και λιγότερο εμεί που θεωρώ ότι κάναμε αυτό για το οποίο ε, αυτό που μα όχι μας επέβαλαν, αυτό που μας ζήτησαν να κάνουμε οι Έλληνες. Να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει, υπάρχει μέγιστος αριθμός ερωτήσεων. Δεν μπορείς να καταθέσεις αύριο αν θες χίλιες ερωτήσεις. Και εμείς αξιοποιήσαμε πλήρως το όργανο που μας δίνεται. Καταθέσαμε το μέγιστο αριθμό που είχαμε δυνατότητα να καταθέσουμε. Η Επιτροπή να πούμε στους ε, τηλεθεατές ότι... Σου βάζει ένα μέγιστο όριο γιατί απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις και μάλιστα επειδή απαντάει πολλές φορές δημιουργείται και πολιτική. Δηλαδή είχαμε απαντήσεις που μας έλεγαν ότι το ζήτημα που μας αναδείξατε δεν το γνωρίζαμε και θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα ως επιτροπή για να λάβουμε κάποια πολιτική. Πολλές φορές ε, δημιουργήσαμε και δώσαμε μασημένη τροφή στην ελληνική κυβέρνηση γιατί... Ε, κάναμε ερωτήσει για ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μα mm -hmm. και μα απάντησε η Επιτροπή ότι η Ελλάδα δικαιούται για αυτόν τον σκοπό κάποια χρήματα, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Και εμεί πηγαίναμε συνεχεία στην ελληνική κυβέρνηση και λέγαμε: ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν αξιοποίησε αυτά τα κονδύλια που δικαιούσε. Τι περισσότερε φορέ η ελληνική κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα. Κάποιε φορέ ε, προχωρούσε σε κάποιε κινήσει. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα ότι η ελληνική λύση. Ε, δεν κάνει μια στήρα αντιπολίτευση και απλώς μια κριτική, αλλά πάντα η κριτική συνδυάζεται από προτάσεις και γι' αυτό αποδεικνύουμε και αποδείξαμε ότι είμαστε ένα κόμμα που είμαστε όντω έτοιμο να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Μάλιστα, χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει αποτέλεσμα, ότι υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα, διότι ξέρετε, εμείς όταν ακούμε οι απλοί ακροατές ή τηλεθεατές περί Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του ε, θεωρεί χάσιμο χρόνο την όλη υπόθεση. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση περισσότεροι Έλληνες ψηφοφόροι με το αντικείμενο του τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι αποφασίζεται, αν έχει ουσία, αν έχει νόημα ή δεν έχει. Αυτό είναι ένα Εντάξει. πρόβλημα. Συμφωνείτε, αντιλαμβάνεστε και εσείς κάτι τέτοιο ή εκλαμβάνετε διαφορετικά ε, την ε, όλη κατάσταση. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει. Αυτό θα φανεί και μέσω της αποχής την ερχόμενη Κυριακή, διότι είναι λογικό κάποιος που δεν αντιλαμβάνεται τι διακυβεύεται και για ποιο λόγο πάμε σε εκλογές και τι, α... τι καθορίζουν αυτές οι εκλογές, είναι λογικό να μην πάει να ψηφίσει. Θεωρώ ότι εδώ φέρει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας, που δεν ενημέρωσε τους πολίτες για το τι είναι οι ευρωεκλογέ, τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ποιοι είναι οι ευρωβουλευτέ, τι κάνουν αυτοί οι ευρωβουλευτέ. Θα μπορούσε σε συνεργασία και με τα τοπικά μέσα ενημέρωση να γίνουν καμπάνιε όπω γίνονται σε όλη την Ευρώπη για να ενημερωθούν οι πολίτε ε, για τι ευρωεκλογέ. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση ευνοείται και θέλει την αποχή. Γι' αυτό δεν έκανε τίποτα ουσιαστικά για να μειωθούν τα ποσοστά αποχής. Η επιστολική ψήφος δεν θα αντιμετωπίσει ε, την αποχή... και δυστυχώς να πω ότι οι Έλληνες έμαθαν το Ευρωκοινοβούλιο... για τους λάθος λόγους. Για κάποια μεμονωμένα περιστατικά από συναδέλφους που υπήρξαν... είτε διαφθοράς, είτε νομικών ζητημάτων... και γι' αυτό το λόγο όχι μόνο δεν γνωρίζουν... είναι πολλοί που έχουν και κακώς μια κακή εικόνα για το Ευρωκοινοβούλιο. Να πούμε κλείνοντας ότι στο Ευρωκοινοβούλιο δεν υπάρχει μια κυβέρνηση. Υπάρχουν 700 ευρωβουλευτές που είναι συνομοθέτε, δηλαδή όλοι μαζί δημιουργούν τους νόμους και όλοι μαζί τοποθετούνται σε κάθε νόμο ξεχωριστά. Δεν είναι όπως το Εθνικό Κοινοβούλιο που η κυβέρνηση φέρνει τους νόμους και η αντιπολίτευση απλώς ασκεί μια κριτική και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τους καταψηφίζει. Στο Ευρωκοινοβούλιο τοποθετούμαστε σε όλους τους νόμους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι ευρωεκλογές. Γιατί επίση 7 στου 10 νόμου, 8 στου 10 περίπου, που ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πηγαίνουν ω οδηγίε ή ω κανονισμοί τα επόμενα χρόνια στα εθνικά κοινοβούλια, και στην ουσία είναι 100% ρεαλιστικό να πει κανεί ότι οι ευρωεκλογέ των επόμενων ημερών θα καθορίσουν το μέλλον των Ελλήνων και τη Ευρωπαϊκή ένοσις Γι' αυτό καλό και από το βήμα που μου δίνετε όλου του Έλληνε να πάνε να ψηφίσουν, να δουν ποιο κόμμα τους εκφράζει περισσότερο, να μην απέχουν και να ψηφίσουν όποιο άτομο του εκφράζει και όποιο κόμμα ε, νιώθουν ότι ικανοποιεί τι απαιτήσει τους. Κύριε Φράγκο, ποιο είναι το διακύβευμα κατά τη γνώμη σα των συγκεκριμένων εκλογών, Τι θα είναι αυτό το οποίο θα είναι κρίσιμο για το μέλλον Τη χώρα και θα κρυθεί από την επιλογή που θα κάνουν οι ψηφοφόροι. Κοιτάξτε, δυστυχώ παρατηρούμε ότι έχει φύγει μπάλα στι κερκίδε εν των ευρωεκλογών. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε μερικέ μέρε πριν τι ευρωεκλογέ για το πώ του κυρίου Κασελάκη, το οποίο είναι θεμητό πρέπει να κατατεθεί προφανώ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα που είναι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εν μέσω κάποιων κρίσεων. Και τι εννοώ, υπάρχει η κρίση στην εξωτερική πολιτική με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπάρχει δυστυχώς η πιθανότητα να αρχίσει και μία σύραξη μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν, ε, υπάρχει η κρίση μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, αυτά είναι μόνο στην εξωτερική πολιτική. Ε, φυσικά για εμάς είναι πολύ σημαντικό η σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Επίσης υπάρχει το ζήτημα του πρωτογενούς μας τομέα, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την λεγόμενη πράσινη μετάβαση έχει φέρει μια σειρά από τελείω παράλογους κανόνες και στους αλληλείς μα και στους παραγωγούς μας και στους κτηνοτρόφους μας που έχουν εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής και έχουν κάνει μη κερδοφόρα και μη βιώσιμη την παραγωγική διαδικασία Υπάρχει η κρίση της παράνομης μετανάστευσης όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση ισλαμοποιείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκαλεί την ισλαμοποίηση της Ευρώπης για την ακρίβεια και για αυτά τα ζητήματα θα αποφασίσει το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο θα αποφασίσει αν επιτέλους θα κλείσουν τα σύνορα, θα αποφασίσει αν επιτέλους θα γίνουν απελάσεις και δεν μπορεί εν όψη όλων αυτών των ζητημάτων με συγχωρείτε, Έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Ωραία. Ναι. Ε, μπορούμε να, το, να, λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να ακούτε τώρα. Βεβαίως, λοιπόν, σας και σα έλεγα, δεν, δεν μπορεί εν ώψη όλων αυτών των ζητημάτων ναι. εμεί να συζητάμε για ζητήματα που είναι τελείω άσχετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο. Ωραία, πάνω Οπότε, σε αυτό. Ναι. Πάνω σε αυτό κλείνοντας να πω, ναι. οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να δουν αυτούς τους πέντε βασικούς άξονες που ανέφερα, Mm -hmm. Πρέπει να δουν τι Ευρώπη θέλουν. Θέλουν μια Ευρώπη με κλειστά σύνορα ή μια Ευρώπη με ανοιχτά σύνορα. Θέλουν μια Ευρώπη που κοιτάει του Ευρωπαίου ή μια Ευρώπη που στέλνει όπλα στην Ουκρανία και σκέφτεται να στείλει και Ευρωπαίου στρατιώτε. Να δουν τι θέσει έχουν τα κόμματα που για εμά, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά τα ζητήματα εκφράζουν ακριβώ την ίδια ατζέντα. Και να δουν λοιπόν τι θέση έχει το κάθε κόμμα σε αυτά τα ζητήματα και να στηρίξουν αντίστοιχα αυτό το κόμμα. Δεν γίνεται να ψηφίσει κάποιο τώρα Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ και σε μερικά χρόνια να διαμαρτύρεται για τα ανοιχτά σύνορα, να διαμαρτύρεται γιατί έχει εκτοξευθεί το κόστο τη ενέργεια λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία, να διαμαρτύρεται διότι έχει το πιο απλό ακόμη και χάρτινα καλαμάκι όταν πίνει τον καφέ του. Ξέρετε, αυτό είναι ενδείξει του παραλογισμού. Που ζούμε. Λοιπόν, να αποφασίσει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να τοποθετηθεί και να καθιερώσει ε, ποια Ευρώπη θέλει. Άρα λοιπόν ουσιαστικά δεν είναι κοινή η ατζέντα των ελληνικών κομμάτων όσον αφορά τα ελληνικά συμφέροντα και την ελληνική, και, δεν και, είναι. Και, και την ελληνική εκπροσώπηση. Στην, Ελλάδα. φυσικά και δεν είναι. Για εμάς, για την ελληνική λύση, εχθρός της Ελλάδος είναι η Τουρκία. Για εμάς είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο, όπου ξεκαθαρίζω είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων και να έχει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και εκεί που περιμένεις να πει ότι είμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία ή εγώ αν θέλετε να στείλω τσιρότα στην Ουκρανία απαιτώ να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο να βγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργό και να ανοίγει διάπλατα την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία που παίρνει δισεκατομμύρια η Τουρκία άμεση ενίσχυση και έχει κι άλλα Πολλαπλά ωφέλη λόγω των εμπορικών συμφωνιών που υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, και εκεί που περιμένει ο Έλληνα Πρωθυπουργό να πει Είμαι σε πόλεμο με την ε, Τουρκία, να βγαίνει και να λέει Είμαι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και θυμάστε, θυμίζω αυτό και κλείνω, τα προηγούμενα χρόνια η Νέα Δημοκρατία έλεγε θα επιβάλλει κυρώσει στην Τουρκία. Πώ πήγαμε από τι κυρώσει στι συμφωνίε, στου και στι αγκαλιέ με τον Ερντογάν θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ζείτε κι εσείς σε μια περιοχή που είναι πολύ ευαίσθητη. Λοιπόν, Τούρκοι ψαράδε μπαίνουν καθημερινά στην περιοχή σα και ψαρεύουν. Εμεί κάναμε ερώτηση για αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό και δείχνει τη θέση τη ελληνική κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Τούρκοι ψαράδε μπαίνουν στα ελληνικά ύδατα, τα ψαρεύουν. Ψαρεύουν μεταξύ άλλων με άλλου κανόνε στα δίχτυα που κάνουν πιο εύκολο το ψάρεμα σε σχέση με του Έλληνε ψαράδε παίρνουν τα ψάρια στην Τουρκία και εν συνεχεία τα πουλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελλάδας. Και μας, μας, απάντησε σε μία από τις ερωτήσεις που καταθέσαμε η Επιτροπή ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να μπλοκάρει τις εισαγωγές τουρκικών αλλιευμάτων όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσαμε με την απάντηση στον Υπουργό Γεωργίας, αλλά ο Υπουργός Γεωργίας είχε υποχρεώσεις να κάνει ραντεβού με τους ομόλογους του από την Τουρκία και να κάνει περαιτέρω εμπορικές συμφωνίες. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τα ζητήματα θα τοποθετηθούν οι Έλληνε και είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι Έλληνε γιατί θα έρθει μία μέρα που θα πεθάνουν εντό ή εκτό εισαγωγικών στον ύπνο του αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω στο Ευρωκοινοβούλιο, από αυτό που περιγράφεται, κρατάει μία πιο ήπια. Στάση πιεζόμενη ίσως και από τους Ευρωπαίους ή τον Αμερικανικό παράγοντα, κύριε Φράγκο, για να έχει αυτές εδώ τις θέσεις και αυτήν την αντιμετώπιση απέναντι στην Τουρκία. Αυτό γίνεται αντιληπτό. Και εσείς έχετε μία άλλη λοιπόν πρόταση πιο σκληρής στάσης ευρωπαϊκά απέναντι στην Τουρκία. Ωραία, κατανοητό. Και... Το ερώτημα είναι το εξή. Mm. Υπάρχει πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση. Δέχεστε πίεση οι ευρωβουλευτές ή τα κόμματα όσον αφορά τη στάση που θα κρατήσετε ε, εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Κοιτάξτε, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια μαριονέτα της Αμερικής. Έχουμε μπλακεί στον πόλεμο επειδή το ζητάει η Αμερική και από αυτόν τον πόλεμο έχει βγει κερδισμένη η Αμερική που για παράδειγμα πουλάει το LNG τέσσερις φορές πιο ακριβά από το ρωσικό φυσικό αέριο και έχει βγει φυσικά κερδισμένη και η Ρωσία. Και η ευρωπαϊκή οικονομία γονατίζει, πέφτει, θα μηδενιστεί τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, υπάρχει η φιλοσοφία και είναι πραγματικότητα ότι πιέζεται, πιέζον, πιέζουν τους ευρωβουλευτές να έχουν μια σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία και μια ήπια στάση απέναντι ε, στην Τουρκία. Στην, ε, στην Τουρκία, στην Αλβανία, στα Σκόπια, στο Κόσοβο που εμείς δεν το αναγνωρίζουμε αλλά υπάρχει μια πίεση για να αναγνωριστεί. Η πίεση όμως ούτε δικαιολογία είναι, ούτε κατά κάποιο τρόπο μπορείς να πεις ότι α, πιέζονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τι να κάνουν και οι ευρωβουλευτές. Υπάρχει ο Ορμπάν. Ο Ορμπάν χτες έκανε προεκλογική συγκέντρωση και είπε ότι Πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αν συνεχιστεί η κατάσταση με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Στη Γαλλία θα βγει η Λεπέν στην Ολλανδία, θα βγει ο Βίλντερς. Αλλάζει η Ευρώπη. Αν θέλουν να αλλάξει και η Ελλάδα οι Έλληνες, θα πρέπει να τοποθετηθούν. Δεν πρέπει. Αυτά είναι δικαιολογίε. Η Νέα Δημοκρατία στα δύσκολα, ξέρετε τι λέει. Α, μα πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει του κανόνε, φέρνει του νόμου, φέρνει και την γραμμή, την πολιτική, άμεσα και έμεσα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να την εφαρμόσει. Απλώ εδώ έχουμε του γνωστού καλοθελητέ. Μπορεί ο κύριο Μητσοτάκη να προαλήφεται για πρόεδρο τη Κομισιόν. Μην ακούτε που λέει ότι αν μου το προτείνουν θα αρνηθώ. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Ο κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να λέει, δεν... εμεί δεν τον κρίνουμε βάσει των... των... δηλώσεων του, τον κρίνουμε βάσει τη πολιτική του. Αυτό τι λέει, εγώ εκπροσωπώ την Ελλάδα και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι δεν λέει ο κύριο Μητσοτάκη. Mm -hmm. Όταν όμω ο κύριο Μητσοτάκη το πολιτικό του έργο, αντί να πει αυτό που σα είπα, είμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία, στέλνει πυράβλου από τα ελληνικά νησιά στην Ουκρανία, με συγχωρείτε, αλλά εκπροσωπεί την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ένα Ροδίτη ή ένα Χιώτη να δέχεται να φύγουν άρματα από τη Ρόδο και τη Χίο και να πάνε στο Χάρκοβο. Αυτά, αυτή είναι μια παράδεκτη πολιτική που ακολουθείτε, αλλά Υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωση. Όλα εκεί καταλήγουν. Όμω αυτό δεν είναι δικαιολογία και εμεί κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μακάρι να υπάρχει και μια ανταπόκριση και μια σύμπνοια με του Έλληνε. Κύριε Φράγκο, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπάρχει μια ρωσοφοβία πανευρωπαϊκά. Και πλέον η Ρωσία και ο Πούτιν θεωρείται ω ένα εχθρό πια, άμεσα. Ε, ο οποίος μπορεί να απειλήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα βλέπουμε και την Ευρώπη πια να, με, με πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη να, προ, να, να σκέφτεται τη δημιουργία ενός πιο μάχημου, πιο οργανωμένου Ευρωστρατού ο οποίος στόχο φυσικά ε, έχει στο βάθος την ε, Ρωσία, την προστασία ουσιαστικά. Βλέπουμε και τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή ειδησιογραφία, να πω, για να μην πω μία άλλη λέξη, να προετοιμάζει κατά κάποιο τρόπο το έδαφος πανευρωπαϊκά και τους λαούς της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία ή μάλλον καλύτερα και πιο συγκεκριμένα για άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Εδώ τώρα πιστεύω ότι και εσείς θα, θα αντιλαμβάνεστε αυτά και εσάς σας προβληματίζουν. Ε? Έτσι, το πιο απλό ερώτημα που μπορώ να κάνω είναι εσείς Πώ αντιμετωπίζεστε με ΑΓΙ ω ελληνική λύση και ω Εμμανουήλ Φράγκο που έχετε μια διαφορετική γνώμη και την καταθέτετε από ό,τι φαντάζομαι με παρισία λόγου στο Ευρωκοινοβούλιο, Κοιτάξτε, εμά δεν μα ενδιαφέρει τι άποψη έχει για μα ο κύριος όχι, όχι για ναι. κύριο Μητσοτάκη ή η κυρια Φώστερ. Όχι, μιλάω για του Ευρωπαίου. Υπάρχουν οι Ευρωπαίοι πολίτε και οι Έλληνε. Εμεί από αυτού κρινόμαστε και αυτοί μα απασχολούν. Είναι προφανέ. Ότι κανεί Ευρωπαίο και κανεί Έλληνα πολίτη δεν θέλει να γίνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι προφανέ ότι κανεί Έλληνα και Ευρωπαίο πολίτη δεν θέλει να χάνονται καθημερινά εκατοντάδε Ουκρανοί και Ρώσοι στο μέτωπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί δεν παίζουμε το παιχνίδι ούτε τη Ρωσία ούτε κανενό. Εμεί κοιτάμε πρωτίστω το εθνικό συμφέρον και δεύτερον, ζητάμε να επιβληθεί η ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε αντί να προωθεί τον πόλεμο και να μιλά για τη δημιουργία ευρωστρατού, όπου τι θα είναι ο ευρωστρατό στην ουσία, θα είναι ένα στρατό που αναρωτηθείτε εσεί μετα... ε, Αν είχαμε σήμερα Ευρωστρατό, όπου θα συμμετείχαν Έλληνε στρατιώτε, θα ήταν σήμερα στο μέτωπο στην Ουκρανία Έλληνε στρατιώτε. Εσεί τι πιστεύετε, δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε. Α το αφήσουμε στον αέρα, σαν σκέψη, για όσου μιλούν για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί δεν είναι κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, είναι Κοινή ευρωπαϊκή εμπλοκή στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πραγματικότητα. Λοιπόν, αλλά η συζήτηση για τον Ευρωστρατό θα έρθει τα επόμενα χρόνια. Εκεί θα δούμε ακριβώ τι και πώ και θα τοποθετηθούμε αναλόγω. Ε, αλλά σα έλεγα, εμεί προωθούμε την ειρήνη. Εμεί δεν προωθούμε ούτε τη Ρωσία, ούτε την Κίνα, ούτε την Ταϊβάν, ούτε την Αμερική, ούτε κανέναν. Εμεί κοιτάμε το εθνικό συμφέρον, εμεί κοιτάμε την κατάσταση με την Τουρκία. Εμεί κοιτάμε επίση και την κατάσταση με την Αρμενία. Ξέρετε, η Αρμενία αυτή τη στιγμή βιώνει μια εισβολή από το Αζερβαϊτζάν. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο δεν λέει το παραμικρό, αγοράζει αέριο από το Αζερβαϊτζάν. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, πληρώνει την εισβολή των Αζέρων και τη δολοφονία και τη γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μα. Έχετε ακούσει κανένα να μιλάει για αυτό το ζήτημα, Κανεί δεν μιλάει. Απλώ έχουμε εδώ ε, πολιτικού που δεν έχουν όπω είχε κάποτε ο Καραμαλή ή ο Παπανδρέου μια προσωπική του άποψη, μια πολιτική πορεία. Οι δικοί μα κυβερνώντε δυστυχώ είναι παπαγάλοι, αναπαράγουν ό,τι ατζέντα και ό,τι επιχειρηματολογία του δώσουν. Και έχουμε και του μικρού παπαγάλου σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ένα που μένει στη Ρόδο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, που καθημερινά βλέπει τι τουρκικέ φρεγάτε να, να, κάνουν βόλτε στα ελληνικά ύδατα, να βγαίνει και να λέει Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή, είναι αστείε αυτέ οι δηλώσει. Λοιπόν, αλλά κλείνοντα να πω ότι αλλάζει η Ευρώπη. Η δεξιά, η πραγματική δεξιά και όχι η ψευτοδεξιά του Λαϊκού Κόμματο και τη Νέα Δημοκρατία θα χάσει δυνάμει. Η πραγματική δεξιά, τα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη ενισχύονται και ξέρετε, όταν στο Συμβούλιο που συμμετέχουν 27 κράτη-μέλη, οι 7-8 προέρχονται από κυβερνήσει πατριωτικών κομμάτων, δεν θα είναι εύκολο να περάσει η δική του ατζέντα. Αν και οι ευρωβουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν να καταργηθεί το βέτο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι μικρέ χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τη δύναμη μέσω του βέτο να ασκούν επιρροή, να προωθούν τις θέσεις τους και μέσω του ΒΕΤΟ που είναι ένα δημοκρατικό πυρηνικό όπλο για τις μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα εξισώνεται η άποψη της Ελλάδας με την άποψη της Γαλλίας και της Γερμανίας και εκεί που περιμένεις λογικά οι Γερμανοί να θέλουν να καταργηθεί το ΒΕΤΟ και οι Έλληνες να αντιστέκονται, οι Έλληνες ευρωβουλευτές αυτών των κομμάτων ακολουθώντας τις οδηγίες που τους φέρνουν ψήφισαν να καταργηθεί το ΒΕΤΟ και ένα άλλο ζήτημα φυσικά. Και πλέον είναι το ΒΕΤΟ είναι, είναι, είναι παρελθόν, δηλαδή, κύριε Φράγκο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ΒΕΤΟ δεν είναι παρελθόν, είναι... γιατί yeah. αυτή η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο, αλλά υπάρχει ήδη η εισήγηση του Ευρωκοινοβουλίου. Γιατί τι ψήφισαν, στην ουσία προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, να καταργηθεί το ΒΕΤΟ στο Συμβούλιο. Η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο. Ευτυχώ για την Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν κάποιε χώρε όπω είναι η Ουγγαρία του Ορμπάν η οποία πιέζει με το βέτο για να περάσει η δική της ατζέντα και δεν θα πέσουν έτσι εύκολα στην κατάργηση του βέτο. Αλλά εγώ με απογοητεύει πραγματικά που Έλληνες Ευρωβουλευτέ ψήφισαν να καταργηθεί το βέτο. Δηλαδή εκεί που μας έλεγαν θα ασκήσουν βέτο στην ένταξη των Σκοπίων, όχι μόνο δεν άσκησαν βέτο, ψήφισαν να καταργηθεί το βέτο. Αυτή είναι μια πολιτική εξαπάτηση εξορισμού. Ε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, ενημέρωση, 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 αν και υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωση δυστυχώ στη χώρα μα. Βλέποντα έτσι λίγο τι δράσει σα εντό του Ευρωκοινοβουλίου, παρατήρησα ότι έχετε αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα που βιώνει η χώρα μα και δεν είναι δυστυχώ πρώτο θέμα και δεν είναι άλλο από το δημογραφικό. Πώς θα μπορούσε μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο να βγει κάτι καλό για το μέλλον των Ελλήνων. Κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο με τους αριθμούς. Η Ελλάδα έχει μέσο όρο γεννήσεων 1,3 παιδιά αναζευγάρι. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον δύο παιδιά αναζευγάρι για να, στα, να διατηρηθεί ίδιος ο πληθυσμό της χώρας μας. Mm -hmm. Στα 1,3 παιδιά συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά των λαθρομεταναστών, ε, των παράνομων μεταναστών. Οπότε αυτός ο αριθμός είναι πολύ χαμηλότερο στην πραγματικότητα. Αυτό δείχνει ότι το έθνος μας, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα σβήσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει το παραμικρό. Αυτό το βλέπω και συνδέεται και με την ερήμωση της επαρχίας, συνδέεται και με την ακρίβεια, διότι ένας νέος που δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του πώς θα κάνει και παιδί για να μεγαλώσει. Λοιπόν, ε, τι μπορεί να γίνει, πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κυρίου Σχοινά, τη κυρία Γιώχανσον και τη κυρία Φοντελάιεν αντί να δίνει prepaid card, prepaid προπληρωμένες κάρτες σε παράνομους μετανάστες που κάθονται στην πλατεία του χωριού και λιάζονται όλη μέρα, 500 και 600 ευρώ το μήνα και να τους πληρώνει το φαγητό και τη διαμονή, θα πρέπει να δίνει αυτά τα χρήματα στις ελληνικές οικογένειες και να δίνει κίνητρα επίσης στους νέους, να υπάρξει ε, μια αποκέντρωση, να μην είναι όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, να πάνε στην επαρχία, να πάνε στον Εύρο, να πάνε στη Φλόρινα, να πάνε στην ε, Κάλυμνο, να τους δώσει κίνητρα να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, όπως είναι η Αλία, όπως είναι η Γεωργία, όπως είναι η κτηνοτροφία και να γίνει η Ελλάδα ξανά όπως ήταν παλιά, που είχε μια επαρχία που έσφιζε από ζωή και από οικονομική δραστηριότητα. Να γίνουν αληθινές επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης στον πρωτογενή τομέα και να πάνε στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε, η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να πάρει 35 δι, 17 δι με τη μορφή δανείων, 17 με την, 18 με τη μορφή χορηγήσεων, χορηγιών. Έχει πάρει το 10% και σε δύο χρόνια συμπληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψη. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνο να στερηθούμε σημαντικά χρήματα. Και όχι μόνο έχει πάρει μόλι το 10%. Η μερίδα του Λέοντο πάει σε 36 μεγάλου ομίλου επιχειρηματικού. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει Παίρνουν μόνο το μισό τα εκατό από το Ταμείο Ανάκαμψη, που η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η οικογένεια, είναι η επαρχιακή επιχείρηση. Μας. Και όλα αυτά τα προβλήματα συσσωρεύονται στο δημογραφικό, αλλά αυτοί προωθούν την αντικατάσταση του πληθυσμού μας και την επίλυση του δημογραφικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρομαι τώρα, μέσω των παρανόμων μεταναστών. Κύριε Φραγκό, μια και μιλάτε για αριθμού, εάν δείτε και του αριθμού των στην Ελλάδα είναι τρομακτική. Κάποιοι μιλάνε και για 100 και για 200.000 αμβλώσει ετησίω στη χώρα μα. Ε, τη στιγμή που στι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε το θεσμικό πλαίσιο αυτό δεν είναι και τόσο φιλικό ή υπάρχει κάτι το οποίο, όπω στη Γερμανία για παράδειγμα, γνωρίζω, υπάρχει μία μέρημνα, μία στήριξη στη μητέρα, η οποία πριν πάρει την απόφαση έχει μία επικοινωνία με το κράτο ή μία επιλογή διαφορετική για να πάρει μια απόφαση όχι τόσο σκληρή. Ε, εσείς αυτό το τοποθετείτε μέσα στο πρόβλημα, διότι καταλαβαίνετε κάθε χρόνο χάνονται 200.000 παιδιά, Ελληνίδων μητέρων, ε, μητέρων θα μπορούσαν να είναι. Φυσικά και χάνονται. Η ευθύνη βαραίνει την πολιτεία. Γιατί? Γιατί έχει κάνει πάρα πολύ εύκολη τη διαδικασία της άμβλωσης. Έχει, υπάρχει μια πολιτεία που δεν στέκεται σε μια νέα μητέρα ή σε ένα νέο ζευγάρι. Υπάρχει και μια και ελίτ. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Δεν, το, δεν, θα ήθελα να σα Που δηλαδή. την προωθεί, που προωθεί Α, αυτή δηλαδή. την ατζέντα. Εμεί στο Ευρωκοινοβούλιο, επειδή συνεργαζόμαστε και με τους Ευρωβουλευτές της Πολωνίας, του ευρωβουλευτέ τη Πολωνία, του κυβερνώντο κόμματο του PIS και με το Φιντέζ του Ορμπάν, εμεί προωθούμε στο να γίνονται καμπάνιε ενάντια στι αμβλώσει. Εμεί στηρίζουμε τι χώρε που είναι πολύ επιφυλακτικές και είναι πολύ δύσκολο να κάνει άμβλος μια νέα μητέρα και είναι και ένα ζήτημα πέρα από το ότι είναι και ένα θρησκευτικό ζήτημα έχει να κάνει λίγο και με την βιοηθική καθώς στο τέλος της μέρας θα πρέπει να αναλογιστούμε ποιο έχει λόγο πάνω σε αυτή τη ζωή διότι ένα έμβριο είναι μια ζωή πώς μπορεί κάποιο. Για μένα η άμβλωση είναι μια δολοφονία στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να ακούγεται σκληρή, αλλά είναι η γνώμη μου που έχω εγώ σαν, σαν νέος. Δηλαδή δεν μπορεί μια νέα μητέρα. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να, είναι από, να έχει υπάρξει ένας βιασμός, μια κακοποίηση. Είναι άλλη κατηγορία. Mm. Να υπάρχουν κάποιοι λόγοι υγείας. Δεν τα βάζω όλα στο ίδιο τσουβάλι. Mm. Αλλά μια υγιής μητέρα ε, που έτσι απλά το έχει κάνει έχει μετατραπεί η άμβλωση σε μέθοδο αντισύλληψη στην πραγματικότητα. Είναι τραγικό. Εγώ σε αυτέ τι περιπτώσει αναφέρομαι. Μάλιστα. Υπάρχουν νέοι που λένε ότι το, το γνωρίζετε αυτό. Σουστά. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αναδεικνύονται. Εμεί πάντα έχουμε αυτή τη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κλείνοντα να πω ότι δεν μπορεί στον εμβολιασμό να σου λένε δεν είναι δικό σου το σώμα και όταν αφορά το έμβριο να σου λένε είναι δικό σου το σώμα, κάνε ό,τι θες, κάνε μια άμβλωση. Δηλαδή είναι η ελίτ αυτή που προωθεί συγκεκριμένε ατζέντε και μια συγκεκριμένη λογική. Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστούμε για τα όσα ε, είπατε στην εκπομπή μας. Σας ευχόμαστε μια καλή δύναμη, καλή επιτυχία να έχετε στο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να πω στους Έλληνες να με αξιολογήσουν για το έργο μου, να με αξιολογήσουν πολύ αυστηρά και να αξιολογήσουν και πάρα πολύ αυστηρά τους ευρωβουλευτές που είναι ήδη εκλεγμένοι. Το λέω όπου βγω και θα συνεχίσω να το λέω. Ένα τεμπέλη ευρωβουλευτή που πέντε χρόνια έπεινε καφέ στι Βρυξέλλε, αν επανεκλεγεί, θα κάνει ακριβώ το ίδιο. Υπάρχει διαφάνεια στο Ευρωκοινοβούλιο. Δείτε ποιοι ευρωβουλευτέ ήταν δραστήριοι. Αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα. Δείτε, μην αυτό το πράγμα με του celebrities, Εμένα προσωπικά με ενοχλεί και χαίρομαι που η ελληνική λύση δεν σχημάτισε ένα ψηφοδέλτιο από σελέμπριτη, χωρί να σημαίνει ότι κάποιο που έχει την αναγνωρισιμότητα δεν έχει την ικανότητα. Αλλά στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν απέδωσαν πολιτικά αυτά τα άτομα και θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με αυτέ τι επιλογέ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο Εμμανουήλ Φράγκος από την Ελληνική Λύση, Ευρωβουλευτής και υποψήφιος Ευρωβουλευτής.